Στην άσφαλτο έσβησε 33χρονο Βρετανό στρατιώτη των βάσεων Δεκέλια. Συγκεκριμένα γύρω στι 9 χθε βράδυ, ενώ ο άτυχο Βρετανό περπατούσε μαζί με άλλο στρατιώτη στην άκρη του δρόμου κοντά σε πρατήριο βενζίνη στην Δεκέλια. Ο οδηγό οχήματο, αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 33χρονο. Ο ασυνείδητο οδηγό εγκατέλειψε την σκηνή και καταζητείται από την αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλια, η οποία ζήτησε και την συνδρομή τη Κυπριακή Αστυνομία για τον εντοπισμό του. Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο μέσα σε 24 ώρε. Στο μεταξύ, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία 19χρονο Ρουμάνο ύστερα από τροχείο ατύχημα που σημειώθηκε γύρω στι 4 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Γρήβα στη Λευκοσία. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, κάτω από συνθήκε που διαρευνώνται από την αστυνομία, έχασε τον ελεγχό του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να κινηθεί αριστερότερα τη πορεία του και να προσκρούσει σε τείχον σε μια άλλη εξέλιξη, στο πλαίσιο ελέγχου τη αστυνομία, χθε βράδυ, Ρώσο μόνιμος κάτοικο Κύπρου εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένο στο όχημά του στη Λεμεσό. Υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλη με ένδειξη 197 μιλιγκραμμ αντί 22 που είναι το επιτρεπτόριο.